Επιποδώς βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βγήκαν για ακόμη μία φορά στον δρόμο προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο προσψήφιση νομοσχέδιο για τους διορισμούς της επόμενης τριετίας, το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαυρόγλου. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να μπει τέλος στην ανασφάλεια, να γίνουν μονιμοποιήσεις των αναπληρωτών, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και οι διορισμοί να γίνουν με βάση τη συνολική προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήξης του πτυχίου και όχι με το σύστημα που προωθείται. Επιπλέον, κάνουν λόγο για αδικία και σημειώνουν ότι με το προσοντολόγιο καταργούνται οι προσωπικές σχέσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια στον καθένα. Να μην χαθεί η προϋπηρεσία που έχει κάθε εκπαιδευτικός που έχει δουλέψει στα σχολεία, είτε είναι ειδικής αγωγής είτε γενικής. Και καθώς επίσης το βασικό πτυχίο να προσμετράται ως βασικό και κύριο προσόν κάθε εκπαιδευτικού. Δηλαδή, κάποιος εκπαιδευτικός που έχει τελειώσει μια άλλη σχολή και κάνει απλά ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, δεν θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να περνάει όλους εμάς που δουλεύουμε 5-10 χρόνια και 20 σχεδόν. Έχω δουλέψει πολύ λιγότερα χρόνια, έχω δουλέψει μόνο 4. Έχω δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, Ανατολική, Δυτική και στη Σάμο, νησί. Έχω αποκομίσει αρκετές εμπειρίες από την εργασία μου και θεωρώ ότι δεν είναι μια εύκολη εργασία αυτή που κάνουμε και είμαστε ήδη αρκετά ανασφαλείς στην κοινωνία που ζούμε αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που βιώνουμε. Ό,τι ζητάτε εσείς οι αναπληρωτές να μονιμοποιηθεί. Ακριβώς, ζητούμε να καταργηθεί αυτή, να σταματήσει αυτή η ανασφάλεια που μας δημιουργούν. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη της ΕΛΜΕ συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου και με πορεία προσέγγισαν το ΙΜΑΘ, όπου είχαν την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μέλη της ΕΔΟΘ Θεσσαλονίκης. Αντιπροσωπεία έχει συνάντηση με την Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου.